Σχετικά με τις εξελίξεις με την τηλεθέρμανση, το έχουμε πει και σε άλλη συνεδρίασή μας με παρόμοια ερώτηση, είναι ανησυχητικές και ο λαός της Ορδέας πρέπει να ενημερωθεί αλλά και να κινητοποιηθεί για να έχει φθηνή και απρόσκοπτη πρόσβαση στη θέρμανση. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία πακέτο των τριών δημάρχων Τελεμαΐδος, Κοζάνης, Αμιντέου για την τιμή, τα χρέη, τη σύνδεση και με τον κύριο Περιφερειάρχη να παίζει το συντονιστικό ρόλο. Έτσι παρουσιάζεται και όχι από ένα, από πολλά μέσα ενημέρωσης. Και έτσι παρουσιάζεται και ο ίδιος σε διάφορες εκπομπές τηλεοπτικές. Με βάση το εξώδικο που έστειλε η ΔΕΗ κατά της ΔΕΤΥΠ και απαιτεί 92 εκατομμύρια ευρώ και την τελευταία ανακαταθέτει ασφαλιστικά μέτρα και καλά έκανε, τα οποία εκδικάστηκαν την προηγούμενη Πέμπτη, υπάρχει απόφαση ότι πρέπει να καταβληθούν μέχρι τέλος Οκτώβρη στη ΔΕΗ σε δύο δόσεις 5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι να βγουν οι οριστικές αποφάσεις που είναι κάπου στα μέσα 18 Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Ερωτάται ο κύριος Δήμαρχος. Υπάρχει συμφωνία πακέτο με τους τρεις δημάρχους. Ποια είναι αυτή? Εγγυάστε ότι η ΔΕΤΥΠ ως επιχείρηση του Δήμου Εορδέας δεν κινδυνεύει και πώς θα αποπληρωθούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ? Ευχαριστούμε. Κύριε Καρακασίδη, έχει το λόγο πρώτα εσείς. Ναι. Καταρχήν, όσον αφορά συμφωνία πακέτο με τους τρεις, η συμφωνία είναι με τους τρεις δημάρχους. Κοινή είναι η πολιτική όσον αφορά για το ΣΥΘΙΑ, για την διαδημοτική, η οποία, όπως ξέρετε, έχει συσταθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Τώρα, όσον αφορά αν εγγυάται η ΔΕΤΥΠ ως επιχείρηση του Δήμου Ορδέας, λέτε εδώ πέρα αν δεν κινδυνεύει και πώς θα αποπληρωθούν τα 5 εκατομμύρια. Να σας αναφέρω εδώ πέρα ότι πριν τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία μας έκανε η ΔΕΗ, μάλλον αγωγή μας έκανε, είχε προηγηθεί ένα άλλο εξώδικο στις 18 Ιουνίου, το οποίο μας έλεγε να αποπληρώσουμε 92 εκατομμύρια. Κάναμε πάνω σε αυτό, εμείς απαντήσαμε με εξώδικο και ακολούθησε στις 2 Ιουλίου ένα ακόμα πιο σκληρή στάση ιδέα απέναντί μας, πάλι με εξώδικο, στο οποίο όμως τι λέει το εξώδικο? Έλεγε ότι να πληρώσουμε μέχρι τις 11 Ιουλίου τα 92 εκατομμύρια, ιδάλλως την επόμενη μέρα, 12 Ιουλίου, ο ΑΔΜΙΕ εντός 10 ημερών θα έπαβε την παροχή ρεύματος σε εμάς και να είναι ως υπάρχος η ΔΕΗ. Έπρεπε να μπούμε δηλαδή στη διαδικασία μετά να αλλάξουμε και πάροχο. Πάνω σε αυτό λοιπόν, όπως ξέρετε, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάναμε τα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία εκδικάστηκαν, όπως είπατε, την προηγούμενη Πέμπτη, και η απόφαση αυτή ήταν να δώσουμε 5 εκατομμύρια στις 20 Αυγούστου τα 2,5, στις 18 Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται, τα άλλα 2,5, και 18 Δεκεμβρίου θα έχουμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Εκείνο που ήθελα να σας πω όσον αφορά το ποσό το οποίο επικαλείται η ΔΕΗ, το τελευταίο που μας έστειλε, το οποίο είναι 102 εκατομμύρια και αφορά όλο το ποσό μέχρι το Φεβρουάριο του 2024. Εμείς από το 2022, μετά την λήξη της θερμικής περίοδου 2021-2022 που είχαμε τους ηλεκτρολέβητες, είχαμε δίνει την προσπάθειά μας στο Υπουργείο και στις διαβουλεύσεις που κάναμε όλο εκείνο το χρονικό διάστημα. Ζητήσαμε να μπούμε σε ένα ειδικό καθεστώς όσον αφορά την αποπληρωμή του χρέους για τους ηλεκτρολέβητες, να μπούμε δηλαδή στην υψηλή τάση και όχι στην εμπορική που ήθελε η ΔΕΗ. Καταφέραμε με ψήφιση νόμου στις 4 Ιουλίου του 2022 να μας εντάξουν στο άρθρο 124, το οποίο έλεγε ότι μέχρι τη σύνδεση με τη νέα μονάδα από το Λεμαΐδα 5 τα λειτουργικά κόστη της τηλεθέρμανσης θα καλύπτονται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, και βασιζόμενοι πάνω σε αυτό στο νόμο και στο ότι η ΔΕΗ, αν ήθελε, θα μπορούσε να μας κάνει μια σύμβαση με την υψηλή τάση στην οποία είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδος και στην οποία μπορούσε να μπούμε κι εμείς, γιατί καλύπτουμε το 16% της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος από τους ηλεκτρολέβητες.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αφισβητούμε αυτό το ποσό. Δεν έχουμε δηλαδή αυτά τα χρέη τα οποία επικαλούνται. Και ένα άλλο το οποίο τις τρεις θερμικές περιόδους και από την αρχή της κατανάλωσης του ρεύματος από τους ηλεκτρικούς λέβητες, δεν έχουμε υπογράψει καμία σύμβαση με τη ΔΕΗ. Μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχουμε υπογράψει σύμβαση. Αυτά. Εκείνο που ήθελα να σας αναφέρω, ένα χαρακτηριστικό για να δείτε έτσι τη στάση της ΔΕΗ. Στον απολογισμό του 2022, σήμερα το βρήκα, τι έλεγε όσον αφορά για τις δράσεις εντός του 2022. Συνεχίστηκε η κατασκευή της νέας σύγχρονης λιγνητικής μονάδας 5 του ΑΕΣ Πτολεμαΐδος, με τη λειτουργία της οποίας θα καταστεί δυνατή η απόσυρση μεγαλύτερου δυναμικού των παλαιών μονάδων και θα διασφαλιστεί η τηλεθέρμανση της πόλης της Πτολεμαΐδος. Ακολούθως, όσον αφορά στο επενδυτικό της πρόγραμμα, λέει εντός του 2023 αναμένεται η θέση της μονάδας σε εμπορική λειτουργία και η πραγματοποίηση των δοκιμών απόδοσης, ενώ παράλληλα αναμένεται η ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών προκειμένου η μονάδα να μπορεί να παρέχει θερμική ισχύ έως 140 ΜΒ στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης της πόλης του Πτολεμαΐδος. Να τελειώσω λίγο συμπληρωματικά και να πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τη στάση μας έναντι σε αυτά τα οποία λέμε και τα οποία είχαμε πάρει απόφαση στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ότι βάση όσον αφορά τη τηλεθέρμανση του Πτολεμαΐδος θα πρέπει να είναι η Πτολεμαΐδα 5. Και γι' αυτό τελειώσαμε, ξεκινήσαμε το έργο με την ανάληψη των καθηκόντων μας το 2019, αναλάβαμε να ξεκινήσουμε το έργο με τη σύνδεση με τη νέα Πτολεμαΐδα 5 με τον αγωγό μας, που όπως ξέρετε η ίδια συμμετοχή είχαμε 9 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια το συνολικό κόστος του έργου. Μπήκαμε στη διαδικασία να, μετά την λήξη των ορών του ΑΕΣΕ Καρδιάς, να πάμε στους ηλεκτρολέβητες. Δεν είχαμε άλλη λύση. Η Πτολεμαΐδα δεν θα είχε θέρμανση αν δεν είχαμε τη λύση των ηλεκτρολεβήτων. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγασίδη. Κύριε Δήμαρχε. Ναι. Αρχικά να σχολιάσω λίγο στην ερώτηση ότι τεχνιέντος δεν λέει η ερώτηση ότι έγινε δεκτή η ανακοπή που κατατέθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν από μεριάς της ΔΕΗ. Λέει μόνο ότι αναφέρει τα ποσά τα οποία έβγαλε η απόφαση να πληρωθούν, αλλά έγινε δεκτή γιατί υπήρξε μια επιχειρηματολογία συγκεκριμένη, νομικά στηριγμένη, αλλά και δίκαιη αιτιολογία, η οποία δικαιώθηκε από το δικαστήριο. Τώρα, με αφορμή τις δημόσιες δηλώσεις που υπάρχουν και από μέλη της Λαϊκής Εισπύρωσης, αλλά και από άλλους φορείς της περιοχής, πρέπει να πω και απαντώντας ρητά και κατηγορηματικά, καμία συμφωνία, πλαίσιο, πακέτο κτλ. Όπως την χαρακτηρίζεται, δεν υπάρχει ούτε με τη ΔΕΗ, ούτε με το Υπουργείο Ενέργειας. Το ότι συνομιλούμε αυτή τη στιγμή με το Υπουργείο και με εκπροσώπους της ΔΕΗ και αν σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και η παρουσία του κυρίου Περιφερειάρχη ή τι λένε δημοσιεύματα ή τι δεν λένε δημοσιεύματα, δεν είναι ρητά και κατηγορηματικά, λέω ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Άλλωστε, καλούμαστε, γιατί γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Γίνονται γιατί καλούμαστε να βρούμε μία λύση για το θέμα της τηλεθέρμανσης σε ένα πρόβλημα που δημιούργησε, κατά την άποψή μας και νομίζω ότι έχει εκφραστεί και το όργανο σε αυτό το θέμα, από την αδιέξοδη, κατά την άποψή μου, απόφαση της κυβέρνησης για μια βίαιη και ανέτια απολυνητοποίηση που ξεκινάει να κάνει στην περιοχή. Αυτό δεν είναι μόνο μια προσωπική θέση, είναι μια συγκεκριμένη απόφαση στηριγμένη σε αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου, οι οποίες και δεσμεύουν και το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο και το Δήμο Ορδέα συνολικά. Άρα λοιπόν, ούτε συμφωνία πακέτο υπάρχει και καλούμαστε να βρούμε μία λύση. Γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ και εδώ και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τηλεθέρμανσης αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το κυρίαρχο όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού ότι και ενημέρωση θα υπάρξει όταν χρειαστεί και επικαιροποιηθούν κάποια πράγματα και ενημέρωση δική σας θα υπάρξει αλλά πολύ περισσότερο του οργάνου του ίδιου το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει για πράγματα είτε μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου είτε
όπως έχουμε πάρα πολλές φορές πει, δια του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί οι αποφάσεις έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει. Καμία υποχώρηση σε σχέση με τις κόκκινες γραμμές τις οποίες υπάρχουν και τις οποίες τις έχουμε οριοθετήσει. Σας είπε νωρίτερα και ο κύριος πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης ότι οι θέσεις αλλάζουν κατά κόρον με βάση του πώς τα οικονομικά συμφέροντα καθοδηγούν κάποια πράγματα στην όλη διαδικασία ετούτη. Οποιαδήποτε προσπάθεια βεβαίως που υπάρχει και γίνεται τεχνιέντος και από την πλευρά σας πολλές φορές να ταυτιστεί η Δημοτική Αρχή με τις αποφάσεις της κυβέρνησης και με την λογική της κυβέρνησης στα θέματα της ενέργειας είναι, αν θέλετε την άποψή μου, και αστήριχτη αλλά και αγγίζει και άλλα όρια τα οποία δεν θέλω να αναφερθώ για λόγους, αν θέλετε, σεβασμού. Η αντιπολίτευση είναι επιβεβλημένη να γίνεται από μεριά σας και οι ερωτήσεις και οι ενημερώσεις και όλα όσα χρειάζονται. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με όρους δικαιοσύνης και υπαρκτών ενεργειών και όχι με δημοσιεύματα ή με πληροφορίες οι οποίες κατά κόρον οι δημοσιογράφοι ή οι εκπρόσωποι του τύπου γράφουν γιατί έχουν αυτή την πληροφόρηση. Σας λέω λοιπόν με τον πιο επίσημο τρόπο ότι ρητά και κατηγορηματικά δεν υπάρχει καμία απολύτως, αν θέλετε, συμφωνία πακέτο όπως την ονομάσατε από μόνο σας. Σε χρόνο που θα επιλεγεί και που θα πρέπει και όποτε είναι αυτός, θα γίνουν όλες οι ενημερώσεις που χρειάζονται και δημόσια και με συνεντεύξεις τύπου και θα πάρθουν και όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Οτιδήποτε άλλο είναι στα πλαίσια μιας εξωθεσμικής διαδικασίας και αγγίζει τα όρια και μιας προσπάθειας που καταλήγει και σε, πολλές φορές θα έλεγα, και σε συκοφαντία το να λέμε ότι εκείνο ή το άλλο, η τιμή είναι αυτή ή η τιμή είναι άλλο. Ό,τι είναι συγκεκριμένο έχει έρθει στα όγωνα του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, έχει έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ή θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να υπάρξει η ενημέρωση αυτή. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω για τον κύριο Περιφερειάρχη που είπατε. Ο κύριος Περιφερειάρχης, ασκώντας το θεσμικό του ρόλο και αυτός, ήταν παρόν σε κάποιες συναντήσεις, προσπαθώντας με τη δική του γνώση, με τη δική του θέση, να αντιμετωπιστεί συνολικά ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το Δήμο Ορδέας, αφορά και το Δήμο Αμιντέου, αφορά και το Δήμο Κοζάνης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα πρέπει και θα επιλεγεί, θα υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση για πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε όλη αυτή τη διάρκεια των συζητήσεων. Ξαναλέω καθ' υπερβολήν και κατ' επανάληψη, καμία από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει υποχωρήσει, γιατί αν είχε υποχωρήσει θα έχει υπάρξει συμφωνία, γιατί αυτή είναι η προσπάθεια της ΔΕΗ. Όπως επίσης και τα ασφαλιστικά μέτρα ήταν ένα μέτρο πίεσης προς το Δήμο Ορδέας πιθανόν για να συμφωνήσει σε πράγματα ή να παραβιάσει κόκκινες γραμμές. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κλείνω εδώ γιατί δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι ό,τι χρειαστεί με όποια διαδικασία και με όποια μορφή, είτε αγώνα, είτε με τη μορφή που χρειάζεται για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει για τους πολίτες και για τους δημότες της Ορδέας, πρόκειται να γίνει όπως πρέπει. Το αν κάποιοι επιθυμούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των μετόχων της ΔΕΗ, δική μας μέτοχη είναι οι πολίτες της Εορδέας, οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας συνολικά και τα συμφέροντα αυτών πρέπει να διασφαλίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο. Που κλείσαμε τις απαντήσεις της πρώτης ερώτησης, να περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Κύριε Παπαδόπουλε, εσείς. Κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Επειδή έκαναμε και την ερώτηση στη διαδικασία, κάποια ζητήματα που έχουν υποθεί. Ορίστε, έχει το λόγο. Θέλετε κάποια διευκρίνηση επιπλέον? Ναι, είναι ζητήματα που μένουν ανοιχτά, γιατί κάναμε μια ερώτηση, δεν πήραμε απαντήσεις. Επί της ουσίας, ιδιαίτερα στο δεύτερο σκέλος, το οποίο είχε να κάνει το πώς θα αποπληρωθούν τα 5 εκατομμύρια. Να σας απαντήσουμε και σε αυτό. Και επίσης, νομίζω ότι επειδή αφήσατε εχμές, στις οποίες... Όχι, εχμές έχετε αφήσει καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας εσείς, κύριε Ταταρή. Δεν άφησα καμία αιχμή, απολύτως. Ίσα-ίσα ήμουνα απόλυτα συγκεκριμένο σε αυτά τα πράγματα. Όλα όσα είπατε κατανοητά. Χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και εμείς δεν προσβάλαμε ποτέ κανέναν. Και πάντα βασιζόμενοι σε έγγραφα, υπογραφές, λέμε κάποια πράγματα. Και εδώ
κύριε Δήμαρχε, έχετε υπογράψει και λέτε μάλιστα, η δικιά σας υπογραφή είναι, δεν είναι κανένας άλλος. Σε ποιο πράγμα είναι υπογραφή, ότι η απολιγνητοποίηση για σας αποτελεί εθνικό στόχο. Εδώ το έχετε υπογράψει. Αυτά που λέμε δεν τα λέμε για να συκοφαντήσουμε. Δεν χτυπάμε κάτω από τη μέση. Κύριε Ταταρίδη, αν μου επιτρέπετε. Μπορείτε να το πάρετε. Δεν είναι γραφικό. Εάν μου επιτρέπετε. Λέει συγκεκριμένα πράγματα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση την οποία ο Δήμαρχος εντέλεται να την εφαρμόζει. Τότε ξαναλέω και πάλι, για το MOU, έτσι, το αν πρέπει να γίνει απολυντοποίηση το 2050 και εμείς την κάνουμε το 2028, είναι μια πολιτική απόφαση για την οποία ξεκάθαρα ο Δήμος Ιορδαίας δεν έχει συμφωνήσει ποτέ και το ξέρετε αυτό. Όχι, δεν λέτε αυτό. Σας παρακαλώ λοιπόν, πάρα πολύ, επειδή κάνατε μία ερώτηση και λέτε ότι δεν απαντήσαμε και για το θέμα των χρημάτων. Τελειώσουμε με αυτό. Το θέμα. Αλλά δεν μπορούμε να ανοιχτούμε και εχμές ότι λέμε ψέματα, ότι είμαστε συκοφάντες. Σας είπα εγώ ότι λέτε ψέματα. Όχι, τα εχμές είπα. Σας είπα εγώ ότι λέτε ψέματα. Μην βάζετε λόγια στο στόμα μου που δεν είπα. Λέω λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των χρημάτων που είπατε, στο Διοικητικό Συμβούλιο και με βάση τις νομικές συμβουλές που παρέχονται στην επιχείρηση, θα αντιμετωπιστεί και θα ξέρετε πολύ καλά. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, προχθές συζητήσατε στην ΔΕΤΥΠ, αν δεν κάνω, κύριε Καρακασίδη, ότι στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα υπάρχει και όλη η διαδικασία για το πώς θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο θέμα. Άλλωστε, ήδη σας ενημέρωσε ο κύριος Καρακασίδης και για το κομμάτι των χρημάτων αλλά και το κομμάτι της νομοθεσίας. Εμείς δεν έχουμε καμία υποχρέωση να πληρώσουμε όταν δεν έχουμε σύμβαση με τη ΔΕΗ και μάλιστα με τρεις επιστολές που έγιναν στα τελευταία δυόμιση χρόνια ουδέποτε αναγνωρίσαμε το τιμολόγιο που κατακριστικά και παράνομα η ΔΕΗ κοστολογούσε την διαδικασία των ηλεκτρολεβητών. Επίσης, σας θυμίζω ότι με βάση την απόφαση του νόμου για την κάλυψη των εξόδων μέχρι τη λειτουργία της Πτολεμαΐδας 5. Η Πτολεμαΐδα 5 μπήκε σε εμπορική λειτουργία στις 23 Δεκεμβρίου του 2023. Άρα λοιπόν η κάλυψη του νόμου που η ίδια η κυβέρνηση, η ίδια η Βουλή ψήφισε, δίνει και τις απαντήσεις σε αυτά τα οποία λέτε. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Πάντως, δεν αφήσαμε καμιά αιχμή. Δεν προσπαθούμε να σπηλώσουμε καμιά προσωπικότητα. Λέτε, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, οι Δήμοι μας έχουν σταθεί αρρωγοί στην εθνική προσπάθεια της απολιγνητοποίησης. Καμιά κόκκινη γραμμή δεν έχετε βάλει. Είναι άποψή σας αυτή. Είναι άποψή σας βεβαίως. Τα υπόλοιπα όλα, όταν θα έρθει όλα, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Κάνατε μία ερώτηση για την οποία πρέπει να πάρετε συγκεκριμένες απαντήσεις.